Πρώτο κουδούνι σήμερα σε όλα τα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό να δίνει την εκκίνηση για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ δόθηκαν στους μαθητές και τα νέα τους βιβλία. Παράλληλα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς αναμένεται να καλυφθούν σύντομα και οι θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κυρίως στα ΕΠΑΛ αλλά και στα λοιπά σχολεία. Αμήν ευλογητός ειν Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους άλλης αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, και εγκαταστασία και πάνω πράγμα. Ιδε άλλοτε σοφία πρώτο με αγνία στην έπειτα ειρηνική επίγη ευπηθή με στη ελαίου και καρπών αγαθών, αδιάκριτο και ανυπόκριτο, καρπό δε. Σώσο κύριε το λαό. Υπενθυμίσουμε και τη δική μας συμπαράσταση την πνευματική δια της προσευχής και όπως προάγεστε στη ηλικία και στη γνώση να σας παρακαλέσουμε την εφετινή σχολική χρονιά να προαρτείτε εκτός από τις επιστήμες και τις έλτερες γλώσσες και στη γλώσσα της αγάπης, στη γλώσσα της αρετής, στη γλώσσα της γνωριμίας μας, δηλαδή της ορθής με τον Χριστό και με τους αδελφούς μας. Ξεκινάει μια σχολική περίοδος, ξεκινάει δηλαδή μια νέα προσπάθεια για την απόκτηση γνώσης και μόρφωσης. Μόρφωσης που αγαπητά μου παιδιά έχετε ανάγκη ώστε πέρα από εκεί φέρνουμε ανοίγει τον δρόμο να γίνετε καλοί άνθρωποι, να γίνετε καλοί πολίτες, αλλά θέλετε κατά την άλλη τώρα να διασφαλίσετε τον επαγγελματικό σας δρόμο. Εύχομαι καλή δημιουργική και επιτυχίες η νέα σχολική χρονιά. Εύχομαι να είναι πραγματικά για σας και για τις οικογένειές σας αυτή τη δύσκολη περίοδο κάτι ξεχωριστό. Εμείς η νέα περιφερειακή διοίκηση έχουμε συντονίσει όλες τις λεπτομέρειες ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις. Ό,τι χρειάζεται θα το κάνουμε. Ξεκίνησα και εγώ τα πρώτα βήματα ως μαθητή. Άρα επιλέγω να βρίσκομαι δίπλα και μαζί σας. Γνωρίζω ότι κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Αν αφήσουμε όμως λίγο στην άκρη τα παιχνίδια που τελειώσανε και πιάσουμε λίγο τα βιβλία, να ξέρετε ότι θα είναι μια δημιουργική σχολική χρονιά που θα σας βοηθήσει όλους σας. Καλή σχολική χρονιά και από μένα. Εύχομαι οι στόχοι που έχετε θέσει να γίνουν πραγματικότητα. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναφέρομαι στην υποτεχνική υποδομή, στους καθηγητές που έχετε στα σχολεία από την πρώτη μέρα, στα βιβλία. Θα διαπιστώσετε σήμερα ότι η πολιτεία είναι κοντά σας, η τοπική αυτοδιοίκηση το ίδιο και νομίζω ότι οι προοπτικές για να είναι μια πραγματικά καλή σχολική χρονιά είναι σημαντικές. Αγαπητά μου παιδιά, σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Με υγεία, χαρά για εσάς και την οικογένειά σας και καλή πρόοδο πάνω απ' όλα. Θέλω να σας επισημάνω ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι διεύθυνσης δευτεροβάθμιας δράμας, εμείς σαν σχολικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές σας, το εκπαιδευτικό προσωπικό, θα είναι πάντοτε κοντά σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Σας εύχομαι και πάλι καλή σχολική χρονιά. Να ευχαριστήσω επιπλέον τους αγαπητούς γονείς και κυδεμόνες που για μια ακόμη σχολική χρονιά εμπιστεύονται την μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους στα έμπειρα και ικανά χέρια των καθηγητών του σχολείου μας. Να ευχηθώ σε όλους και σε όλους υγεία,
και επιπλέον στα παιδιά μας καλή πρόοδο και επίτευξη των στόχων τους. Εδώ θα επισημάνω ότι στη ζωή μας τίποτα δεν αποκτάται χωρίς στόχους και τίποτα δεν χαρίζεται. Τέλος, να καλωσορίσω ιδιαίτερα τους καινούργιους μαθητές τα πρωτάκια μας και να τους διαβεβαιώσω ότι ο χώρος αυτός δεν είναι. Ο χώρος που θα νιώσουν τη ζεστασιά, την αγάπη και την κατανόηση από όλους μας. Και εγώ με τη σειρά μου, θα σας καλημερίσω. Εύχομαι σε όλους να έχουμε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Να είστε σίγουροι ότι τόσο εγώ, όσο ο Σύλλογος των Καθηγητών και ο Σύλλογος των Νέων και Κυδεμόνων, είναι πάντα δίπλα σας για να επιλύουμε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται. Για τα βιβλία βλέπουμε ότι είσαστε σε ετοιμότητα για να τα μοιράσετε από σήμερα. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει επάρκεια βιβλίων για όλους τους μαθητές. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα με τα βιβλία. Γενικώς το σχολείο είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Σήμερα μας ήταν και οι τελευταίες συνάδελφοι που ήταν να έρθουν. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σαν σχολείο. Θα μοιραστούν τα βιβλία για, σε όλους τους μαθητές, για όλες τις βιβλία σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις τάξεις. Και ο και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε το χειρόνιμον τα έργα κατεύθυνο και εσύ θα μου δε πάντα σε ακούντες αρκούν τα συνέσαι και τις αποκρίσεις εν αρκούν και οι δόντες αυτών εξεπλάκησαν και προς αυτόν και ευλογήσαν την πληρονομία σου, πλήκας της εξεβέση, κατεβαγγελίων το πνεύμα και το σωτήματο. Σας εύχομαι ολόψυχα, τόσο σε εσάς, όσο και στις οικογένειές σας, υγεία και δύναμη, για να διεκπαιρεώσουμε με επιτυχία την εφετική μας χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους σας! Θα ήθελα να επιτώ μια δημιουργική σχολική περίοδο. Αναλαμβάνω την ευθύνη προς εσάς, διότι στέκομαι με ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτό που ακολουθήσατε, διότι η πολιτεία μας ύστερα από μια περιφράνηση εκπαιδευτικού προσανατολισμού επιτέλους ανακάλυψε την ανάγκη του επαγγελματικού προσανατολισμού, διότι καταλήξαμε να είμαστε μια χώρα, λες και είμαστε Βρυξέλλες στο Λουξεμβούργο, να ασχολούμαστε με την γραφειοκρατία. Σε εσάς στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Καλή σας μέρα, καλή σχολική χρονιά. Εγώ θα τα αλλάξω το πρωτόκολλο. Ξέρω ότι όταν παίρνουμε εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά το λόγο, λέτε από μέσα σας. Τι θα πούν τώρα αυτοί. Εγώ τονίζω ένα πράγμα λοιπόν. Εμπιστεύομαι τα νέα τα παιδιά. Τους θέλω μαζί μας στη νέα αρχή. Και δίπλα σας θα είμαι. Και επειδή σίγουρα όταν αρχίζει κάτι καινούργιο είναι δύσκολο, θα σας τονίσω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα βιβλία, να διαβάσουμε γιατί αποτελούν το εγχέδιο για την επαγγελματική μας αποκατάσταση. Άρα σας ζητώ και στην Ονειρόπολη που θα αρχίσει σε 3 μήνες να είστε μαζί με την νέα δημοτική αρχή. Καλή σχολική θητεία, καλά να περνάτε, παιδιά, όλοι μαζί ξεκινάμε. Εγώ σας εύχομαι να βράξετε τη μέρα, να ρουφήξετε τη γνώση, αλλά να θέλετε γνώση μόνο για τη γνώση. Δεν βγάζουν οι βαθμοί την επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανατρέψετε τις καταστάσεις έτσι όπως υπάρχουν τώρα, να έχετε κριτική σκέψη σε αυτά που κάνετε και όλα εσείς θα διορθώσετε αυτά τα κακά τα οποία έχουμε κάνει εμείς. Καλή σχολική χρονιά!
τι γίνεται στον χώρο της δευτεροβάθμιας εδώ στο νομό. Ναι, καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και καλή δύναμη στο έργο όλων εκπαιδευτικών, γονέων, κηδεμών, μαθητών και μαθητριών. Νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ καλά φέτος. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα κενά στα σχολεία είναι λίγα και μέχρι ένα βαθμό θα έλεγα και φυσιολογικά για την περίοδο αυτή με βάση τις μετακινήσεις των καθηγητών, τις άδειες τις οποίες γονικές και τα λοιπά, τις οποίες παίρνουν τελευταία στιγμή. Στις περισσότερες ειδικότητες, ιδιαίτερα στις βασικές, είμαστε νομίζω καλυμμένοι. Και στους φιλολόγους και στους μαθηματικούς. Περιμένουμε ίσως κάποιους βιολόγους και κάποιες άλλες ειδικότητες όπως είναι γεωπόνοι και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η κατάσταση, αρκεί βέβαια αυτά τα λίγα κενά, τα οποία είναι φυσιολογικό να υπάρχουν, να καλυφθούν άμεσα. Δηλαδή έχουν ζητηθεί και να καλυφθούν εντός των αμέσως επόμενων ημερών, ώστε να μην έχουμε καθόλου προβλήματα. Τα περισσότερα κενά είναι στην τεχνική εκπαίδευση. Υπάρχουν κάποια και στην τεχνική εκπαίδευση, όπως κυρίως κάποια κενά με ειδικότητες γεωπόνων. Υπάρχει διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και το ευχόμαστε.